Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το γήπεδο Πηλίου, εδώ που για το κύπελο του ομίλου νήσων η ομάδα του Δία υποδέχεται τον όμιλο Αθλοπεδίων Κο με τον νικητή να περνά στην οκτάδα του κυπέλου, εκεί όπου βρίσκεται ήδη η ομάδα της ΑΕΚΟ από το βόρειο συγκρότημα. Ο κύριος Δημόπουλος θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς του Σαλέκο και Παγωνή. Φωνιάτης θα προσποιηθεί στην περιοχή, παράλληλα ο ήλιος θα απομακρύνει στην αριστερή του γωνία. Ο Ιωαννίδης θα αποφύγει, ωραία, θα πλασάρει, δοκάρι! Μεγάλη στιγμή για τον Δία να ανοίξει το σκορ από την κάθετη πάσα του Μαριά. Ο Ιωαννίδης ελευθερώθηκε, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Ήλιου και κατέληξε out. Τσιμπιζίδης παράλληλα, ο Κόκαλης κερδίσει το πέναλτι. Ο Λευτέρης Κόκαλης από την υπόδειξη του Δημόπουλου, πέναλτι για τον Δία και ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Πίστα εκτελέσει και θα σκοράρει 1-0 για τον Δία που παίρνει προβάδισμα στο σκορ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δημήτρη Πή από το πέναλτι που κέρδισε ο Κόκαλης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ήλιου και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Δία. Βαθιά παλιά του Χατζηφούντα. Μπάλα καταλέξει στον Πή, ο οποίος θα ανοίξει τον κοντρόλο ο Χατζηνικολάου. Δεύτερο πέναλτι, σωστό από τον Δημόπουλο. Ο Χατζηνικολάου ανέτρεψε τον Δημήτρη Πή. Ο Δημόπουλος έδειξε την κίτρινη κάρτα και το σημείο του πέναλτι. Ευκαιρία για τον Δία στο φινάλι του πρώτου μέρους να πετύχει και δεύτερο τέρμα και πάλι από την άσπρη βούλα. Στο 4,5 λεπτό λοιπόν, ο Πής θα πάρει φόρο, θα εκτελέσει και θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Ήλιο. Κάνει το 2-0. Ο Δημήτρης Πής απλοποιεί ουσιαστικά τα πράγματα για τον Δία και έχουμε και φινάλε για το πρώτο ημίχρονο. Ο Δίας με δύο πέναλτι του Δημήτρη Πή προηγείται με 2-0 και έχει βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Κρατήσει ο Βλαντιμίροφ, σέντρα στο δεύτερο, η κεφαλιά του Πή πάνω από τα δοκάρια του Ήλιου. Ο Πής κάθετα. Ο Ιωαννίδης θα σουτάρει, η μπάλα θα καταλήξει, κόρνερ, μεγάλη φάση για τον Δία να πετύχει τρίτο τέρμα με τον Ιωαννίδη. Τσιμπιζίδης, παράλληλα, ο Βλαντιμίροφ στα αριστερό, το σουτ, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, στην δεξιά γωνία του Ήλιου που δεν μπόρεσε να απομακρύνει. 3-0 για τον Δία στο 41ο λεπτό, ο Μάρτιν Βλαντιμίροφ θα κάνει το 3-0 για την ομάδα του Δία. Προσποιηθεί, παράλληλα, ο Δρόσος, ο Τσιπιζίδης, το πλασέ, μπαλά καταλήγει out. Τσιπιζίδης θα προσποιηθεί, κρατήσει το σούμ το αριστερό, μπαλά καταλήξει έξω από το δεξί δοκάρι του Ήλιου. Δρόσος κάθετα για τον Πι, ο Πι στην περιοχή, θα γυρίσει, θα ψάξει επιλογές, παράλληλα, ο Κόκαλης πλασάρει και σκοράρει. Όμορφο γκολ από τον Δία, ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Πι και Κόκαλη. Ο Λευτέρης Κόκαλης με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ήλιου και έκανε το 4-0 για την ομάδα του Δία. Μπάλα δεξιά για τον Μαύρο. Ο Μαύρος σε θέση βολής πλασάρει. Ο Νιαούδης θα τον νικήσει στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Στην περιοχή ο Σιούλας με τα αριστερό θα κρατήσει. Και από κοντά ο Καμπεράι θα σκοράρει. 4-1 για τον Όμιλο. Από το σουτ του Σιούλα η μπάλα κόντρα στους αμυντικούς. Στη συνέχεια ο Καμπεράι από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 4-1. Για την ομάδα του Ομίλου. Δρόσος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πις μπελασέ στην κίνηση. Υπέροχο γκολ από τον Δημήτρη Πι που είδε έξω από την εστία του τον ήλιο και με πλασέ στην κίνηση πέρασε την μπάλα από πάνω του στέλνοντας την στην δεξιά του γωνία για το 5-1 του Δία. Υπέροχο γκολ από τον Δημήτρη Πι που κάνει χατρίκ στην σημερινή αναμέτρηση. Κάθε την πάσα προς τον Κόκαλη. Ο Μποηλής το σούτ στην κίνηση. Εύκολα ο ήλιος μαζέψει. Θεία παλιά του Μαριά, τον Χατζηφούντα. Χατζηφούντα στην περιοχή. Το σούτ με τα αριστερό. Ο ήλιος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Χατζηφούντα για τον Μποηλή. Ο Μποηλής θα πλασάρει. Μπάλα στο δοκάρι. Και απομάκρυνση συνέχεια τον Μπασιλάρη. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μποηλής θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά θα είναι σε θέση offside στη συνέχεια. Χατζηφούντα θα κάνει την σέντρα. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. 6-1 με τον νεαρό, τον Μπάμπι Κορκί να είναι ο σκόρερ. Στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Δία, ο Κορκής σκοράρει στο 84 και κάνει το 6-1 για την ομάδα του Δία. Ο Μαύρος δυνατός, σουτ μακρινό, ο Μιαούδης θα μπλοκάρει. Δρόσος παράλληλα, η μπάλα θα περάσει από όλους και ο Πολίτης δεν θα καταφέρει να τη στείλει στα δίχτυα. Το δικό του πλασί, η μπάλα θα καταλήξει out. Φινάλε στην αναμέτρηση, ο Δίας θα επικρατήσει με 6-1 του ομίλου Αθλοπεδιών ΚΟ και θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚΟ που θα προκριθεί στην οκτάδα του κυπέλου Δωδεκανήσου.